Καλησπέρα σας, κυρία Κανέλη. Καλησπέρα, κυρία Μελιγόνη, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Κυρία Κανέλη, για να μείνουμε στο περιβάλλον παιδείας, θέλω να σας ζητήσω να ξεκινήσουμε από μία άλλη πτυχή των πανεπιστημίων, η οποία δεν πολύ λέγεται, τέλος πάντων, ότι αποτελούν το καλύτερο κοινωνικό ασανσέρ. Άρα, εσείς βλέπετε μία στόχευση, ο περιορισμός των εισακταίων και άρα των φοιτητών να είναι και ένας περιορισμός της κινητικότητας από τάξη σε τάξη, από κατηγορία σε κατηγορία κλπ. Δεν νομίζω ότι έχετε δίκιο. Και δεν νομίζω ότι έχετε δίκιο από τον αρχικό συλλογισμό, κύριε Μελιγόνη. Και ο αρχικός συλλογισμός σας ξεκινάει ότι είναι ένα κοινωνικό ασανσέρ. Mm-hmm. Δεν είναι κοινωνικό ασανσέρ. Αν μετρήσετε στην Ελλάδα τους άνεργους πτυχιούχους, αν μετρήσετε την αιμορραγία των παιδιών που έφυγαν στο εξωτερικό αναζητώντας μια κάποια τύχη, mm-hmm. αν βάλετε στην αντίληψη, η οποία δυστυχώς είναι όλων των κυβερνήσεων, όλων όμως, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, για να μην πω από καταβολής πανεπιστημίων, αλλά πάντως στα σίγουρα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, ότι η έρευνα, το άνοιγμα των πανεπιστημίων στις καινούργιες εκπαιδευτικές και τεχνολογικές δυνατότητες, ναι. είναι υπόθεση σύμπραξης και οικονομικής στήριξης από μεγάλες εταιρείες, από πολυεθνικές, από χορηγούς, από σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά, τότε δεν μπορείτε να κρίνετε τα πανεπιστήμια παρά μόνο σαν καπιταλιστική αγορά και ένα κομμάτι της το οποίο είναι χειραγωγημένο και κυρίως εκ των προτέρων, σας το λέω και το εννοώ, υποθηκευμένο. Δεν είναι ούτε δωρεάν, ναι. δεν έχει ξεφύγει ούτε από την αντίληψη της έδρας που σε πάρα πολλές περιπτώσεις παραμένει κυριολεκτικά οικογενειακή υπόθεση, mm-hmm. και το εννοώ το οικογενειακή υπόθεση, με τα πτυχιακά πληρωμένα και πολύ λιγότερα δωρεάν από αυτά που θα περίμενε κανένας, με στάδια σπουδών όπου χρειάζεσαι το λιγότερο 10 γνωριμίες και πάρα πολλά λεφτά από την τσέπη σου για να προχωρήσεις τις σπουδές σου σε ένα επίπεδο υψηλότατο. Θα δείτε λοιπόν ότι η αντίληψη για την παιδεία δεν έχει απλώς ταξικό πρόσημο. Είναι βαθύτατα και βαρύτατα ταξική. Γι' αυτό και θα βρείτε αρχιτέκτονες ντελιβεράδες, θα βρείτε αποφύτους της νομικής να σερβίρουν όταν υπήρχε δουλειά για να σερβίρεις και δεν ήταν η εστίαση έτσι όπως είναι σήμερα. Ναι. Χωρίς να υποτιμώ καθόλου τις δουλειές αυτές, θέλω να πω σπάνια οι άνθρωποι πάνε στο πανεπιστήμιο με συνθήκες που να αξιοποιούν τα πράγματα, γιατί δεν υπήρξε ποτέ σε αυτή τη χώρα, παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα από τη δεξιά και την ακροδεξιά της πτέρυγα περί σταλινικού πανεπιστημίου, σταλινικών μεθόδων, σταλινικών. Τώρα τελευταία έχουν κάνει πάρα πολύ τις μόδες του Στάλιν, ίσως γιατί φοβούνται τα καλά του. Οπότε υπήρξαν και όπως εμφανίστηκαν σε υλοποιημένα πράγματα. Ο υπαρκτός λοιπόν καπιταλισμός έχει βαλθεί να βάζει στα πανεπιστήμια τόσους όσους χρειάζεται η αγορά του. Τα συμφέροντα. Όλη η μεθόδευση τώρα να μειωθούν οι εισακταίοι και άρα και οι απόφοιτοι. Μα κοιτάξτε να δείτε. Έχει να κάνει με το ότι δεν χρειάζεται η αγορά του καπιταλισμού που λέτε τόσους αρχιτέκτονες, δικηγόρους κλπ. Χρειάζεται όσους χρειάζεται να τις κάνουν τη δουλειά τις φτηνά, γρήγορα και υποθηκευμένα. Επομένως, θα δείτε ότι ο κόφτης δεν μπαίνει στο πανεπιστήμιο πια. Μπαίνει πολύ νωρίτερα από το πανεπιστήμιο. Δεν μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Στο πανεπιστήμιο αυτό που συζητάμε σήμερα εδώ και τώρα. Επειδή μπήκε η βάση και επειδή μπήκανε τούτα και επειδή μπήκανε εκείνα, τα πειθαρχικά, οι αστυνομίες και τα χίλια δυο. Μπαίνει από πολύ νωρίς. Μπαίνει από το παιδικό σταθμό. Μπαίνει από τα ιδιαίτερα που χρειάζεται να κάνουν τα παιδιά ακόμα και στο δημοτικό. Mm-hmm. Μπαίνει στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Μπαίνει στις αλλεπάλληλες αλλαγές. Μπαίνει στα άθλια κτίρια. Μπαίνει στην υποβάθμιση της παιδείας και τη διάλυσή της, γιατί υπάρχει μόνο αν υπάρχει η αγορά. Mm-hmm. Και δεν μιλάτε για ένα καθεστώς που έχει κεντρικό σχεδιασμό και ξέρει πόσους γιατρούς χρειάζεται. Mm-hmm. Δεν μιλάτε για έναν κεντρικό σχεδιασμό. Δεν ζούμε σε κομμουνιστικό καθεστώς. Δεν ζούμε σε ένα σοσιαλιστικό καθεστώς. Δεν είμαστε έτσι ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε τι χρειαζόμαστε και πώς το χρειαζόμαστε και πού το χρειαζόμαστε. Δεν μπορεί να μιλάτε σε μια χώρα όπου μπορεί να καταργηθεί το ΙΓΜΕ και από την άλλη πλευρά να χρειάζεσαι ειδικούς γεωλόγους
για να αντιμετωπίσεις την ενεργειακή ποιότητα και τον πλούτο που έχει η χώρα. Επομένως, η ποιότητα σπουδών είναι άλλα πράγματα πολλά. Επειδή αυτό είναι πια ορατό και η αγανάκτηση είναι πολύ μεγάλη και συμβαίνει και αλλαχού, συμβαίνει και σε άλλα πανεπιστήμια. Στη Γερμανία τα παιδιά της εργατικής τάξης κόβονται πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Υποχρεώνονται να επιλέξουν κατευθύνσεις από τα 13, 14 και 15. Ναι. Στην Ελλάδα η ανώτερη τάξη έχει τη δυνατότητα, αν δεν πετύχει εδώ, στις αυτές άθλιες, συκοφαντημένες, το ό,τι άλλο θέλετε, πανελλαδικές εξετάσεις, θα την κάνει Λούι στο εξωτερικό και θα πάρει πτυχία παρήγδουπα και θα έρθει με τα πτυχία τυλιγμένα να στα κολλήσει στη μούρη και να σου λέει ότι εγώ πρέπει να διοικήσω εσένα, ναι, ακριβώς γιατί έχω πτυχίο από το εξωτερικό. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια ταξική διαβάθμιση στην παιδεία για να εξυπηρετήσει συμφέροντα της αγοράς. Πιστέψτε με, συμφέροντα της αγοράς. Υπάρχουν πτυχιούχοι με διδακτορικά 2 και 3 και 4 που δουλεύουν σε εταιρείες για 500 ευρώ. Τι συζητάμε λοιπόν. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Και να σας πω και κάτι. Δεν αντέχω την αντίληψη ότι θα φτιάξουμε διασπασμένα τμήματα σκόρπια στη χώρα έτσι ώστε να συντηρείται από φοιτητές τουρίστες, σαν να είναι τουρίστες η περιοχή. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, αρκετές μικρές πόλεις έχουν σωθεί από τέτοια τμήματα. Δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζετε αυτό ως μοντέλο ανάπτυξης. Να σας πω κάτι, άμα περιμένετε να σώσετε μία μικρή πόλη από τα νιάτα της χώρας, τότε πιστέψτε με, βάζετε στα νιάτα της χώρας και μάλιστα στην παιδεία την καταστροφή μιας αστιφιλικής και κακοργανωμένης χώρας, η οποία, τι να σας πω, θα έχει πανεπιστήμιο, θα έχει κτηνοτροφία και δεν θα έχει ούτε γεωπόνους, ούτε κτηνιάτρους. Κυρία Κανέλη, η κυβέρνηση... Θα έχει ενδεχομένως, ξέρω εγώ τι να σας πω, κινηματογραφιστές οι οποίοι... Τι θα κάνουνε, βουκολικά ντοκιμαντέρ, με δουλεύετε. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχουν. Τα πάντα είναι στα χέρια ενός ιδιωτικοποιημένου κράτους. Το κράτος είναι στα χέρια μιας χούφτας πλουτοκρατών. Και είναι πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Κυρία Κανέλη, για να πάμε λίγο και στο συλλαλητήριο που έγινε σήμερα. Η κυβέρνηση συμπεριλαμβάνει και το ΚΚΕ προφανώς, αφού στήριξε τις κινητοποιήσεις και έβγαλε και μια ανακοίνωση ικανοποίησης ΙΚΝΕ για τη μαζική συμμετοχή. Το περιλαμβάνει μεταξύ των ανεύθυνων, όπως πάνω κάτω λέει, να πείτε ότι το που βοηθούν στην διασπορά το του ιού. Το στηρίξαμε, το προαναγγείλαμε, προειδοποιήσαμε ότι στην πράξη θα καταργηθεί ο αυταρχισμός, θα καταργηθεί η αστυνόμευση, θα καταργηθεί η φήμωση. Το σύνθημά μας άλλωστε είναι ότι και με μάσκα ακουγόμαστε. Στην πράξη όμως πώς απαντάτε στο ότι βοηθάτε, όπως σας κατηγορούν, να διασπαρεί ο κορονοϊός, ότι βρισκόμαστε μεσούσεις της πανδημίας τέλος πάντων? Εγώ να απαντήσω. Εγώ απαντήσω ως κουκουέ. Ειλικρινά σας το λέω, θα απαντήσω ως κουκουέ, γιατί υπάρχουν επιστήμονες που είπανε ότι και η συγκέντρωση που έγινε για το Πολυτεχνείο δεν συνέβαλε στην αύξηση του ιού. Δεύτερον, εγώ έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους νέους από όσοι έχει το κράτος για να τους χειραγωγεί. Δεν πιστεύω ότι όλοι αυτοί βγήκαν στον δρόμο γιατί είναι δολοφόνοι και θέλουν να γυρίσουν σπίτια να σκοτώσουν τους γονείς τους. Δεν βλέπω την νεολαία την ελληνική σαν δολοφόνο. Οι οποίοι, αυτοί έχουν σπίτια. Έχουν φιλενά. Και γιαγιάδες και παππούδες. Έχουν παππούδες και γιαγιάδες. Δεν βγήκανε στον δρόμο λοιπόν παρά μόνο για να φτιάξουν τη ζωή τους και τη ζωή των δικών τους. Βγήκανε για να διαμαρτυρηθούν γιατί αυτά δεν είναι σπουδές. Βγήκανε γιατί ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους πρέπει να προστατέψουν, τους έχουν προστατέψει και έχουν ξοδέψει τη ζωή τους και την τελευταία δεκάρα για μια δωρεάν παιδεία που δεν είναι δωρεάν. Επομένως, εγώ έχω πιστοσύνη στα παιδιά. Δεν νομίζω ότι βγήκαν τα παιδιά ούτε ασυγκρότητα, ούτε χίδιν, ούτε χωρίς να πάρουν μέτρα. Δεύτερον, οι διαδηλώσεις αυτού του επίπεδου που γίνονται με πραγματικά αιτήματα σήμερα είχαν κάτι το μεγαλειώδες. Ήτανε καθηγητές και φοιτητές μαζί. Όντως. Ήτανε μαθητές και καθηγητές μαζί. Και αυτό δεν το έχουμε συνηθίσει. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Και θα έπρεπε να γίνεται. Και αύριο το πρωί θα έπρεπε να είναι μαθητές, καθηγητές και γονείς μαζί στον δρόμο για να μην περνάνε πράγματα. Επομένως, δεν νομίζω
ότι κάποιος μπορεί να σταθεί και να δει αυτά τα πράγματα με το μάτι του επικείμενου κορονοϊού, παρά μόνο εάν χρησιμοποιεί τον κορονοϊό για να κάνει τη δουλειά του. Μια που μιλάμε για τον κορονοϊό, θέλω να σας ρωτήσω όλο δηλαδή να τρομοκρατούμε ναι. Να τρομοκρατούμε εννοώ σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορούμε να περνάμε όλα τα μέτρα με τον κόσμο κλεισμένο μέσα, βουλωμένα στόματα, ελεγχόμενα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Ωραία. Και να κάνουμε ό,τι θέλουμε, χωρίς να υφιστάμε τα κριτική. Θέλω να σας ρωτήσω αν όλη αυτή η ιστορία με τα εμβόλια σας έχει φέρει και ως ΚΚΕ αντιμέτωπους ξανά με την πάγια θέση σας περί αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε πολύ καλά ότι αν υπάρχει ένας λόγος που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παραλαμβάνει εμβόλια, ίσως όχι τόσα όσα χρειάζονται για το τείχος ανοσίας, πάντως παραλαμβάνει. Είναι μέσω της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας και αναρωτιέμαι αν αυτό που λέτε είχε γίνει πράξη. Δεν θα παρακαλούσαμε αυτή τη στιγμή για εμβόλια όπως κάνουν όλες οι μη ισχυρές οικονομικά χώρες, όπως κάνει η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, άλλες χώρες που είναι έτσι, πώς να το πω, μονήρεις στους διεθνείς συσχετισμούς. Κύριε Μελιγόνη, η υπόθεση του εμβολίου δικαίωσε 300%, 1000%, 3000% το ΚΚΕ. Γιατί? Μια λυκοφιλία, μια λυκοσυμμαχία πολυεθνικών συμφερόντων είναι. Αυτό που μου λέτε εσείς τώρα, είσαστε πατέρας διδήμων, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κάνετε λάθος. Και περιμένετε κι εσείς λοιπόν ένα μέλλον για τα παιδιά σας. Περιμένετε κάποια στιγμή να εμβολιαστούν ενδεχομένως οι γονείς σας ή οι παππούδες σας. Ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Και τα παιδιά σας να πηγαίνουν σε ένα ασφαλές σχολείο. Εσείς πιστεύετε ότι τα παζάρια που γίνονται με το όποιος δώσει τα περισσότερα θα πάρει εμβόλιο είναι καλή υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Επειδή προπλήρωσε την έρευνα και το προπλήρωσε με τα λεφτά τα δικά σας και τα δικά μου και του καθενός εργαζόμενου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα παζαρεύει αν θα στα δώσει μέσα σε μία σύριγγα όποτε γουστάρει, άμα γουστάρει και σε όποιον δώσει τα περισσότερα λεφτά. Πάντως μέχρι τώρα 220.000 συμπολίτες μας που έχουν εμβολιαστεί και έχουν αποκτήσει ανοσία είναι μέσω αυτής της λυκοφιλίας που λέτε. Γι' αυτό σας ρωτάω. Μα τι λέτε τώρα στα σοβαρά. Αν ήμασταν εμείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, το πιθανότερο είναι να είχαμε εμβολιαστεί όλοι. Πώς θα γινόταν? Το πιθανότερο είναι να είχαμε εμβολιαστεί όλοι. Πώς. Διότι θα μπορούσαμε να προγραμματίσουμε μόνοι μας, ναι, τι χρειαζόμαστε, πώς το χρειαζόμαστε και ίσως σας λέω και θα ήταν και πολύ καλό αυτό και είχε και βάθος χρόνου η απομάκρυνσή μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να είχαμε φτιάξει και το δικό μας εμβόλιο. Γιατί δηλαδή μας έχετε ανίκανους να φτιάξουμε εμβόλιο? Ξέρετε τι δουλειά γινόταν, σας έβλεπα πριν, είχατε τον Παπα-Νικολάου, τι γίνεται, τι δουλειά γίνεται στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα. Σπουδαία, δεν υπάρχει εμβόλια. Τα οποία όμως πεθαίνουν από την έλλειψη χρημάτων. Θα είχατε ένα κράτος το οποίο θα ρίχνε λεφτά στην έρευνα και δεν θα είχαμε προχωρήσει και δεν θα είχαμε φτιάξει τα δικά μας εμβόλια. Δεν θα είμαστε σε θέση εμείς να ελέγξουμε και να εγκρίνουμε νωρίτερα από οποιονδήποτε άλλον τα καλύτερα εμβόλια και να τα έχουμε πάρει και να τα έχουμε οργανώσει? Εδώ έχουμε καταργήσει την πρωτοβάθμια υγεία στην Ελλάδα. Έχουμε καταργήσει τα κέντρα υγείας για να πας, επειδή σε πονάει ο πισινός σου και η μέση σου και το κεφάλι σου και το μάτι σου. Ή επειδή έχει συμπτώματα εμφράγματος. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την κατάσταση που επικρατεί, έχουμε γίνει η χώρα που έχει μία νόσο και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Στα σοβαρά, κάνουμε ράνους για να στείλουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Μάλιστα. Όποτε είναι άρρωστα. Παρακολουθούμε δηλαδή στα σοβαρά την τεχνολογική εξέλιξη και ανήκει στους ανθρώπους και όχι τις πολυεθνικές. Και καθόμαστε και καμαρώνουμε αν έχουμε κανέναν Έλληνα CEO κάπου ή αν έχουμε κανέναν Έλληνα επιστήμονα κάπου και δεν τον έχουμε εδώ. Άμα δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον είχαμε εδώ, κύριε Μελιγκόνη μου. Μάλιστα. Εδώ θα ήταν, εδώ θα δούλευε. Δεν θα περιμέναμε έναν ελληνικής καταγωγής για να πούμε τι ωραίος που είναι και δουλεύει στην Άστρα Ζενέκα. Θα είχαμε τον ουρανό με τα άστρα, χωρίς τη Ζενέκα. Κυρία Κανέλη, πολύ ενδιαφέρουσες όπως πάντα οι συζητήσεις μαζί σας, αλλά ξέρετε καλύτερα από μένα τους χρονικούς περιορισμούς ενός δελτίου ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πάρα περιορισμούς. Πολύ. Ξέρω τους χρονικούς περιορισμούς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βγάλατε. Πιστέψτε με, ειλικρινά σας το λέω, ναι, όταν στην νεολαία πιστεύεις ότι μπορεί τα παιδιά να ψηφίσουν από τα 17 τους για το μέλλον τους, ναι, πρέπει πολύ,
μα πάρα πολύ να έχεις καβαλήσει ένα πολύ άσχημο ταξικό καλάμι για να θεωρείς τα παιδιά ανίκανα να αντισταθούν στην αστυνομία των πανεπιστημίων με τον τρόπο με τον οποίο έρχεται, ναι, και στα πειθαρχικά σε ένα επίπεδο που θυμίζει όχι προπερασμένο αιώνα, αλλά μάλλον καθολικό ορφανοτροφείο τον καιρό που δεν κυνηγούσαν τα παιδιά παρά μόνο για σεξουαλικούς λόγους. Μάλιστα. Κυρία Κανέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, να είστε καλά.